Το αποτέλεσμα των εκλογών που θα διεξαχθούν στην Τουρκία θα διαμορφώσει του γεωπολιτικού και οικονομικού υπολογισμού στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, καθώς και σε πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική, ανέφερε το Bloomberg. Η επιρροή τη Άγκυρα στι παγκόσμιε υποθέσει επιβεβαιώνει τα επιτεύγματα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέτ Ταγί Περτογάν κατά τη μακρά θητεία του στο τιμόνι. Ακόμα και έτσι, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι εκλογικέ του προοπτικέ προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα. Και όσοι εύχονται να φύγει στι 19 Ιουνίου δεν μπορούν να είναι αισιόδοξοι για το ποιο ή τι θα ακολουθήσει. Οι δυτικοί ηγέτε θα χαρούν να δουν την πλάτη του Ερντογάν. Έχει υπονομεύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ αποκτώντα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας από τη Ρωσία. Απογοήτευσε τη συμμαχία εμποδίζοντα την ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία, απείλησε επανειλημμένα να πλημμυρίσει την Ευρώπη με πρόσφυγε και του τελευταίου μήνε εκτόξευσε ολοένα και πιο πολεμική ρητορική προ την Ελλάδα. Οι σχέσει τη Άγκυρα με την Ουάσιγκτον έχουν τεταθεί σε σημείο που κορυφαίοι Τούρκοι αξιωματούχοι κατηγορούν συστηματικά τι ΗΠΑ ότι υποστηρίζουν ένα πραξικόπημα κατά του Ερντογάν και για συνενοχή με τρομοκρατικέ ομάδε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα χωρί την ανατρεπτική επιρροή του Ερντογάν στι παγκόσμιε υποθέσει, ειδικά καθώ εντείνεται η αντιπαράθεσή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η χρησιμότητά του ως συνομιλητή είναι περιορισμένη, αν και βοήθησε στη σύναψη συμφωνία για τη διασφάλιση τη συνεχού ροή σιτηρών και φυτικών ελαίων από την Ουκρανία το περασμένο καλοκαίρι, ο Ερντογάν δεν είχε καμία περιοριστική επιρροή στον αγαπητό του φίλο Βλαντιμίρ. Εάν ο Ερντογάν ιτηθεί, λέει ο Σινάν Ουλγκέν, διευθυντή τη δεξαμενή σκέψη Εντεάμε τη Κωνσταντινούπολη, ο διάδοχό του θα μεταμορφώσει την Τουρκία σε έναν διαφορετικό παράγοντα εξωτερική πολιτική, πιο άνετα με τη θέση τη ω δυτικού έθνου. Αλλά ακόμα και αν συμβεί αυτό, κανεί δεν πρέπει να περιμένει μια γρήγορη στροφή 180 μοιρών. Ο Ερντογάν είχε στη διάθεσή του 20 χρόνια για να δημιουργήσει του τουρκικού θεσμού, την κυβέρνηση, τον στρατό, την ακαδημαϊκή κοινότητα, το θρησκευτικό κατεστημένο και τα μέσα ενημέρωση — με τη ριζοσπαστική κοσμοθεωρία του. Αν υπάρξει νέο πρόεδρο στι 19 Ιουνίου, θα χρειαστεί να διαλύσουν το οικοδόμημα που έχτισε ο Ερντογάν. Το έργο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί το κόμμα A και P θα παραμείνει μια ουσιαστική παρουσία στο κοινοβούλιο που σίγουρα θα αντισταθεί με μανία στην αλλαγή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.